Αποκάλυψης κεφάλαιον 16. Και ήκουσα μεγάλης φωνής εκ του ναού λεγούσης της επτά αγγέλης. Υπάγεται και εκχέατε τα σεπτά φιάλας του θυμού του Θεού εις την γην. Και απήλθεν ο πρώτος και εξέχεε την φιάλην αυτού εις την γην. Και εγένε το έλκος κακών και πονηρών επί τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας τη εικόνη αυτού. Και ο δεύτερος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού εις την θάλασσαν. Και εγένε το αίμα ως νεκρού, και πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσση. Και ο τρίτος εξέχεε την φιάλην αυτού εις τους ποταμούς και εις τα σπηγάς των υδάτων. Και εγένε το αίμα. Και ήκουσα του αγγέλου των υδάτων λέγοντος, δίκαιος ή, ο όν και ο ίν, ο όσιος, ότι ταύτα έκρινας, ότι αίμα Αγίων και προφητών εξέχειαν, και αίμα αυτής έδωκας ποιήν, άξιοι είσι. Και ήκουσα του θυσιαστηρίου λέγοντος, ναι, Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, αληθινέ και δίκαιε εκρίση σου. Και ο τέταρτος εξέχειε την φιάλην αυτού επί των ήλιων, και εδόθη αυτό καυματίσε εν πυρί τους ανθρώπους, και εκαυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα, και ευλασφήμισαν οι άνθρωποι το όνομα του Θεού του έχοντος εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας, και ούμετε νόησαν δούνε αυτό δόξαν. Και ο πέμπτος εξέχειε την φιάλην αυτού επί των θρόνων του θηρίου. Και εγένετο η βασιλεία αυτού εσκοτωμένη, και εμασόντοτας γλώσσας αυτών εκ του πόνου, και ευλασφήμισαν τον Θεόν του ουρανού εκ των πόνων αυτών και εκ των ελκών αυτών, και ούμετε νόησαν εκ των έργων αυτών. Και ο έκτος εξέχειε την φιάλην αυτού επί των ποταμών των Μέγαν των Εφράτην. Και εξηράνθη το είδωρ αυτού, ή να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των από ανατολής ηλίου. Και είδων εκ του στόματος του δράκοντος, και εκ του στόματος του θηρίου, και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ακάθαρτα ως βάτραχοι. Εισήγαρ πνεύματα δαιμονίων ποιούντα σημεία, αεκπορεύεται επί τους βασιλείς της οικουμένης όλης, συναγαγήν αυτούς εις των πόλεμων της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος. Ιδού έρχομαι ως κλέπτης. Μακάριος ο γρηγορών και τηρών τα ημάτια αυτού, ή να μη γυμνός περιπατεί και βλέπωση την ασχημοσύνην αυτού. Και συνήγαγεν αυτούς εις των τόπων των καλούμενων Εβραϊστή Αρμαγεδών. Και ο έβδομος εξέχειε την φιάλην αυτού επί τον αέρα. Και εξήλθε φωνή μεγάλη εκ του ναού του ουρανού από του θρόνου λέγουσα, γέγονε. Και εγένοντο αστραπέ και φωνέ και βροντέ, και σεισμός εγένετο μέγας, ή οσούκ εγένετο αφού οι άνθρωποι εγένοντο επί της γης, τυλικού το σεισμός ούτω μέγας, και εγένετο η πόλης η μεγάλη εις τρία μέρη. Και επόλης των εθνών έπεσαν. Και Βαβυλώνη μεγάλη εμνήσθη ενώπιον του Θεού, δούνε αυτή το ποτήριον του ίνου του θυμού της οργής αυτού. Και πάσαν ίσως έφυγε, και όροι ούχε βρέθησαν. Και χάλαζα μεγάλη, ως ταλαντιαία καταβαίνει εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους. Και ευλασφήμισαν οι άνθρωποι των Θεών εκ της πληγής της χαλάζης, ότι μεγάλη εστίν η πληγή αυτής φόβρα.